Θεσσαλονίκη FM 100. Και εμείς από την πλευρά μας ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούμε να κλιμακώσουμε την προσπάθειά μας και κάνοντας χρήση των εργαλείων που έχουμε στα χέρια μας, να προσπαθήσουμε να πιέσουμε να δοθεί μια λύση. Αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή και δεν έχει καμία σχέση ούτε με κομματική εκμετάλλευση, ούτε με πολιτική εκμετάλλευση το ζήτημα, γιατί οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται δεν τους ενδιαφέρει το κομμάτι το πολιτικό, τους ενδιαφέρει αύριο, αν είναι δυνατόν αύριο το πρωί, να υπάρχει συγκοινωνία, να πηγαίνουν στις δουλειές τους, να σταματήσουν να αιμορραγούν οικονομικά, να χάνουν μεροκάματα, να ταλαιπωρούνται. Έτσι, δεν είμαστε και στην καλύτερη οικονομική κατάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν εμείς κάναμε μια προσπάθεια με τους συναδέλφους βουλευτές Α και Β. Συναντηθήκαμε πριν από 2 μέρες με την διοίκηση του ΑΣΤ, μας εξέφρασε τις απόψεις, είδαμε την εικόνα που παρουσιάζεται από εκεί πέρα, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πλήρης αδυναμία επικοινωνίας και αυτό είναι κάτι το, αν θέλετε, πάρα πολύ λυπηρό. Εμείς έχουμε καταλάβει από τις συναντήσεις που κάναμε ότι αν υπήρχε μια έμπρακτη απόδειξη από την πλευρά του Υπουργείου ότι θέλει να λύσει το πρόβλημα και ένδειξη ή απόδειξη έμπρακτης, αν θέλετε, βούλησης, είναι η καταβολή ενός μέρους των χρημάτων, όχι όλων των δουλευμένων, ενός μισθού παραδείγματος χάρη, ή ακόμα και ένα κομμάτι από αυτά τα οποία είναι να πάρουν μετά από λίγο χρονικό διάστημα. Τέλος πάντων, με κάποιον τρόπο να αποδείξει ότι θέλει να λύσει το πρόβλημα η κυβέρνηση, το επόμενο δευτερόλεπτο, έτσι όπως μας υπόθηκε κιόλας, θα έβγαιναν τα λεωφορεία στους δρόμους. Άρα, εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, μονάχα σκέψη μπορούμε να κάνουμε. Τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση ουσιαστικά, να απαξιώσει έναν οργανισμό ο οποίος λειτουργεί επί 50-60 χρόνια και με τι σκοπό άραγε? Το γεγονός ότι η διοίκηση του ΑΣΤ έχει να βρεθεί με τον Υπουργό, με ευθύνη του Υπουργού, πάνω από ένα χρόνο, ενώ έχει ζητήσει πάνω από 10 φορές επισήμως συνάντηση και όχι μονάχα για το θέμα το οικονομικό, από ό,τι μας μεταβιβάστηκε, υπήρχαν και προτάσεις ακριβώς για να γίνει πιο εύρυθμη η λειτουργία του οργανισμού και δεν συναντήθηκε. Το γεγονός ότι το Υπουργείο, από ό,τι γνωρίζουμε, ενώ όφιλε από τον νόμο να ορίσει ένα μέλος για να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΤ, εδώ και 15 μήνες ουσιαστικά αδρανεί και δεν στέλνει το Υπουργείο, δηλαδή να έχει επίσημη πολιτεία όσο λέει, όπως ορίζει ο νόμος, έναν εκπρόσωπό του μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΤ, και το ζητάει επισταμμένος η διοίκηση και δεν το κάνει το Υπουργείο, μας δημιουργεί την εντύπωση και νομίζω βάσιμα πλέον ότι υπάρχει ένα σχέδιο απέναντι στον ΑΣΤ. Υπάρχει μια αιμονή. Εμείς και εγώ προσωπικά, κύριε Κοντογουλίδη, μετά από τις συναντήσεις, και σας είπα, κλιμακώνεται αυτή η προσπάθεια. Την Παρασκευή συζητείτε και ελπίζω να ακυρωθεί η συζήτηση για να μην υπάρχει αντικείμενο συζητήσεως. Την Παρασκευή υπάρχει επίκαιρη ερώτηση, συζητείτε μεταξύ εμού και του κυρίου Σπίρτζη. Σε μια την ερώτηση που είχατε καταθέσει την περασμένη εβδομάδα, για μάλιστα. Για την ΟΑΣΤ είχα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση, ορίστηκε η συζήτηση. Μακάρι να λυθεί το θέμα αύριο κιόλας και να ακυρωθεί η συζήτηση. Θεσσαλονίκη FM 100.